Για το πασχαλινό τραπέζι τώρα, άστο. Πώς να το πεις, από πού να το πιάσεις, κοντά στο 9% ή τη λύση 45,35 ευρώ σε σχέση με το 2021, υπολογίζεται ότι θα είναι το μέσο τυπικό καλάθι για το πασχαλινό τραπέζι του 2022 για δύο άτομα, τουλάχιστον σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, το ΙΕΛΚΑ. Στην έρευνα δεν περιλαμβάνονται τα αμνοερήφια. Μια άλλη έρευνα δείχνει ότι 5 στους 10 Έλληνες καταναλωτές έχουν μειώσει πολύ και αρκετά τις αγορές τους στα σούπερ μάρκετ και 8 στους 10 σε ένδυση υπόδηση το πρώτο τρίμηνο του έτους. Έγινε αυτό που λέμε πανίβρα και δεν βγαίνει. Και άμα δεν βγαίνει, τι κάνεις τώρα, τα μειώνεις όλα αυτά. Επίσης φαίνεται ότι στους διακανονισμούς ότι καταφεύγουν όλο και περισσότεροι καταναλωτές για να μπορέσουν να αποπληρώσουν τον λογαριασμό του ρεύματος, ενώ περισσότεροι από 1000 την εβδομάδα προσφεύγουν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας διαμαρτυρόμενοι για τις ρήτρες αναπροσαρμογής. Πάντως όλα αυτά που λέμε σήμερα, όχι σαν Κασάνδρες, αλλά βλέποντας ποια είναι η πραγματική εικόνα της αγοράς, μας τα έλεγε πριν από πόσο, 2 ή 3 εβδομάδες, ο κύριος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, εδώ στην ίδια συχνότητα και στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία, για αυτούς που μένουν και για αυτούς που φεύγουν. Έτσι. Πολύ καλά τα είπατε, όντως έτσι είναι. Εγώ τα έλεγα πολύ πριν, πέραν από τις 2 εβδομάδες που τα είπαμε μαζί, είχαμε προβλέψει αυτά τα οποία θα συμβούν τη μεγάλη εβδομάδα. Δυστυχώς πέσαμε μέσα σε όλα τα επίπεδα τα οποία είχαμε προβλέψει. Να πάμε λοιπόν στα επίπεδα με τραπέζι. Μισό λεπτό. Πριν πάτε στο τραπέζι, σας παρακαλώ, ξεκινήστε από το τελευταίο, γιατί από σας είχε υποθεί και μέσω του 1984 ότι εσείς αμαζεύατε και υπογραφές για να προσφύγετε σε ό,τι έχει να κάνει με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, αυτές τις ανατιμήσεις, δηλαδή τις τρελές, μπράβο. Ωραία. Διότι αυτό το οποίο ακούμε είναι ότι, χωρίς να έχουμε στοιχεία στα χέρια μας, είναι αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται, ότι ο διακανονισμός έχει γίνει πλέον κερασάκι σε αυτή την ιστορία, γιατί κανένας μας δεν μπορεί να πληρώσει λογαριασμούς 300, 400, 1000 ευρώ και πάει λέγοντας. Κυρία Δουλιαράκη, εμείς ως ΙΝΚΑ από 15 Μαρτίου, Παγκόσμια ημέρα καταναλωτή, αποφασίσαμε με μια ομάδα νομικών συμβούλων να πάμε στην κατεύθυνση καταθέτοντας συλλογική αγωγή εναντίον των εταιρεών ενέργειας, οι οποίες αποδεδειγμένα κατ' εμάς, κατ' αυτούς όχι, αλλά κατ' εμάς έκλεψαν μέσα από την τσέπη τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, του Έλληνα καταναλωτή ενέργειας. Αυτό ήταν το κίνητρο το οποίο μας έδωσε την όθηση μετά από εκατοντάδες χιλιάδες παράπονα καταγγελίες στο κέντρο καταγγελιών του ΙΝΚΑ, της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος, σχετικά με τους υπέρ, όχι απλά φουσκωμένους, με τους υπέρ φουσκωμένους παράλογους λογαριασμούς ρεύματος. Και αυτό αφορά και τη ΔΕΗ και αφορά και όλες τις υπόλοιπες ιδιωτικές ενέργειες. Όλους τους παρόχους δηλαδή. Είναι σύνολο 20 περίπου πάροχοι προς το παρόν. Αυτό μας έκανε πράγματι να προβληματιστούμε και να πάρουμε την πρωτοβουλία να ξεκινήσουμε αυτήν τη συλλογική αγωγή, προτρέποντας τον κόσμο να έρθει μαζί με το ΙΝΚΑ, μαζί να καταθέσουμε τη συλλογική αγωγή, διεκδικώντας τα αυτονόητα. Θα μου πείτε, υπάρχουν αυτονόητα? Βεβαίως υπάρχουν. Τα αυτονόητα είναι ότι δεν μπορεί κάποιος που πλήρωνε 200 ευρώ το τετράμινο σήμερα να πληρώνει 850, 900, 1100, 1500, 2000 και ούτω καθεξής. Είναι πράγματα ιδιανόητα, είναι πράγματα απαράδεκτα, που αυτά δυστυχώς θα δημιουργήσουν και περαιτέρω πρόβλημα στην κοινωνική ζωή του τόπου, δηλαδή στην αντίδραση να πληρώσουν το ρεύμα, τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Βλέπουμε τώρα οι εταιρείες διαφημίζουν στο διαδίκτυο ότι προσφέρουν χαμηλές τιμές το ρεύμα χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογή, δηλαδή δουλεύουν και εξακολουθούν να δουλεύουν και να κοροϊδεύουν τον κόσμο.
Εμείς παρόλα αυτά θεωρούμε ότι δεν υπήρχε θέμα χρέωσης στη ρήτρα αναπροσαρμογής. Ήταν ένα καλά στημένο παιχνίδι εσχροκέρδειας, κερδοσκοπίας αυτών των εταιριών με την ανοχή, το ξαναλέω, με την ανοχή και άρα συνενοχή της κυβέρνησης, η οποία έκλεινε τα μάτια και τα αυτιά γύρω από το θέμα αρπαγής χρημάτων. Είναι αδιανόητο να επιτρέπεις σε έναν κλέφτη να μένει μέσα στο σπίτι σου, να παίρνει ό,τι θέλει και να φεύγει. Αυτή τη στιγμή και τώρα που συζητάμε, αυτές οι εταιρείες αυτόν τον ρόλο έπαιξαν και έχουν φέρει σε απόγνωση, σε εξαθλίωση χιλιάδες εκατομμύρια, μπορώ να πω, γιατί είναι περίπου 5,5 με 6 εκατομμύρια οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, σε απόγνωση. Παράλληλα, έχει βγει ήδη μία δικαστική αγωγή που ήταν μόνο για το θέμα να μην γίνει διακοπή του ρεύματος. Εχθές βγήκε και δεύτερη δικαστική απόφαση που μιλάει για τη μη διακοπή της ηλεκτροδότησης για ένα μεγάλο χρέος 30.000 ευρώ. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, εμείς ως φορέας προστασίας καταναλωτών τι λέμε? Λέμε ότι καταθέτουμε μετά το Πάσχα μάλλον τελικά, γιατί δεν θέλουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα να δώσουμε τέτοιες διαστάσεις, αν και ήταν σκοπός μας να ταυτιστούμε με τη Μεγάλη Εβδομάδα και να καταθέσουμε τη συλλογική αγωγή, είπαμε να το κάνουμε μετά το Πάσχα. Κάθε περίπτωση λοιπόν που πηγαίνει στο δικαστήριο είναι ξεχωριστή περίπτωση για να μην διακοπεί το ρεύμα, απλά υπάρχει το δεδικασμένο. Από εκεί και πέρα η συλλογική αγωγή είναι εντελώς διαφορετικό. Εμείς πάμε για τους χιλιάδες συμπολίτες καταναλωτές που θα συμμετάσχουν στη συλλογική αγωγή και βεβαίως αυτοί που θα συμμετάσχουν θα πάρουν και τα χρήματα πίσω. Κύριε Λεχουρίτη, μέχρι δηλαδή και την τελευταία στιγμή, όποιος σας ακούει αυτή την ώρα και θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας, εφόσον έχει αυτή την δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να βρίσκεται εντός των ανθρώπων αυτών οι οποίοι θέλουν να καταθέσουν αυτή την αγωγή, πού μπορεί να σας βρει? Λοιπόν, υπάρχουν τρεις περιπτώσεις. Ξεκινάμε από την πρώτη. Το τηλέφωνο του κέντρου καταγγελιών του ΙΝΚΑ είναι στο 210-36-32-443. Δεύτερο, τηλεφωνικό κέντρο στη γραμματιακή υποστήριξη συλλογικής αγωγής και είναι το 211-0-135-199, 211-0-135-200, 9 η ώρα το πρωί έως 8 η ώρα το βράδυ, κάθε μέρα εκτός Σαββατοκύριακο. Παράλληλα έχει την δυνατότητα, εφόσον γνωρίζει από διαδίκτυο και υπολογιστή, να μπει στο inca.gr και θα το βγάλει αυτόματα. Είναι το καλύτερο από όλα. Ή στο συλλογική παύλα inca.gr. Αλλά θεωρώ για τους περισσότερους που μας ακούνε, τους ακροατές του 984 στην Κρήτη, να μπουν στο inca.gr και τους καθοδηγεί επακριβώς τα βήματα που θα κάνουν, με όλες τις πληροφορίες που θέλουν, με όλα τα στοιχεία στη διαφάνεια, έτσι ώστε να γνωρίζει ο κάθε συμπολίτης μας που θα συμμετάσχει τι πρέπει να κάνει, τι προσδοκούμε από τη συλλογική αγωγή και τι αποτελέσματα θεωρούμε ότι μπορεί να έχουμε από τη συλλογική αγωγή. Απλά να γνωρίζουν οι ακροατές σας ότι η συλλογική αγωγή είναι με βάση το νόμο 2251 του 1994 περί εκουσίας και εκδικάζεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέσα σε 2 με 3 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της συλλογικής αγωγής. Μόνο οι οργανώσεις καταναλωτών έχουν το δικαίωμα να το πράξουν αυτό και εφόσον έχουν πάνω από 500 ταμιακώς εντάξεις μέλη. Έτσι, εγώ σας τα είπα όλα εν συντομία, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Μα ούτως ή άλλως δεν κρύβεται κάτι και όποιος μπει μέσα στο site, όποιος επισκεφθεί το site το inca.gr, θα δει και ποιες είναι οι δικές του επίσης οι οικονομικές υποχρεώσεις, γιατί από την αρχή το λέω και εγώ, κυρία Δουλγεράκη. Μα δεν είναι και το θέμα μας τώρα, αλλά λέμε ότι για όποιον έχει κάτι να πει, να σκεφτεί, από την αρχή αυτό είναι γνωστό, για το ποια είναι η υποχρέωση του κάθε από εμάς, εφόσον θέλει να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση. Λοιπόν,
Να πάμε λίγο στην ακρίβεια. Γιατί λέει κατετέθηκε στη Βουλή τώρα η τροπολογία, στην άλλη ακρίβεια, στο καλάθι της νοικοκυράς. Αλλά ακούστε τώρα να δείτε. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία προσθήκη. Θέλω να μου πείτε αν αυτό σώσει και τι μπορεί να σώσει τελευταία στιγμή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που αφορά στη δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμητης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης. Δηλαδή έχει σωθεί ο κόσμος και έχει σωθεί το νοικοκυριό και θα πάει ο άλλος να ψωνίσει, εφόσον αυτή η τροπολογία προβλέπει ότι, ας πούμε, αν είμαι εγώ επιχείρηση ή εσείς επιχείρηση, θα δημοσιοποιηθούν τα ονόματα των Δουλγεράκη και Λεχουρητή. Κυρία Δουλγεράκη, όταν το λέγαμε εδώ και χρόνια το λέγαμε αυτό, ενώ στην αρχή πριν 10 χρόνια περίπου προϋπήρχε αυτή η απόφαση που έδινε την δυνατότητα όταν επιβάλλονταν πρόστιμα, εγώ μιλάω σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΕΤ, δημοσιοποιούνταν τα ονόματα. Μετά στην πορεία δημιουργήθηκε θέμα λέγοντας ότι η αρχή των προσωπικών δεδομένων δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση των ονομάτων. Εμείς διαφωνήσαμε και είπαμε, μα άμα δεν δημοσιοποιούνται, πώς θα φοβάται ο επιχειρηματίας να μην το ξανακάνει? Γιατί ο επιχειρηματίας δεν φοβάται το πρόστιμο, κυρία Δουλγεράκη. Φοβάται τον καταναλωτή. Μπράβο, φοβάται τη δημοσιοποίηση του ονόματος. Άρα ο καταναλωτής είναι αυτός ο οποίος θα απορρίψει τον επιχειρηματία που αποδεδειγμένα τον βλέπει, ή και θα σας πω και άλλες περιπτώσεις. Σε έναν έλεγχο που έκανα την Κυριακή διαπίστωσα ότι πολλούσαν φόρα μπάλα λιγμένα προϊόντα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτές οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται. Παράλληλα θα σας πω και ένα άλλο. Εμείς από εβδομάδα ετοιμάζουμε ένα έγγραφο ΣΥΝΚΑ προς το Υπουργείο Ανάπτυξης να αλλάξει ριζικά το σύστημα. Δηλαδή τι εννοούμε να αλλάξει ριζικά? Εάν έρχεται μια καταγγελία από την πλευρά του καταναλωτή προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, περί πρακτικών μην σύνομων ή άλλη τιμή στο ράφι, άλλη στο ταμείο ή διαφορετικές ταμπέλες στα προϊόντα ή λιγμένα προϊόντα, από τη στιγμή που καταγγέλει ο καταναλωτής αυτήν την παραβατικότητα της επιχείρησης και από το πρόστιμο που επιβάλλει η υπηρεσία του κράτους, ο καταναλωτής να απολαμβάνει το 20% του προστίμου. Αυτό θα είναι ένα κίνητρο και βεβαίως θα αναλάβει και τις ευθύνες των καταναλωτής που θα καταγγέλει όταν δεν είναι κατοχυρωμένος ότι η καταγγελία του είναι στοχευμένη και είναι αληθής. Αν είναι ψεύτικη η καταγγελία, θα αναλαμβάνει και τις ποινικές ευθύνες. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν καταγγέλλω κάτι, δεν μπορεί τις απολαβές να τις έχει μόνο το κράτος και ο καταναλωτής να μην τις έχει, γιατί αυτό έχει σαν αποτέλεσμα του οχαφεδερισμού. Δηλαδή, όχι αδερφέ, θα πάω εγώ τώρα να κάνω καταγγελία και ποιος τρέχει και το ένα και το άλλο. Άρα υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούμε να βάλουμε εμείς οι ίδιοι την αγορά στη θέση της και στη σειρά της. Αυτή είναι μια πρόταση που προτιθέμεθα να κάνουμε. Μάλλον δεν είμαστε, όχι δεν είμαστε έτοιμοι, μάλλον δεν θέλουμε να το κάνουμε. Ακριβώς. Δεν υπάρχει δεν μπορώ. Δεν θέλω υπάρχει. Και επειδή άκουγα στην εκπομπή σας που συζητούσατε για το επίδομα καυσίμων, νομίζω ότι ήταν μια αστοχία της κυβέρνησης. Δηλαδή, γιατί πρέπει να πληρώνουν όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες την εσχροκέρδεια των εταιριών καυσίμων? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εάν κάποιος μπορεί να μου το πει από την κυβέρνηση, δεν τον παραδεχτώ. Δηλαδή, δεν πάμε να ελέγξουμε τις εταιρείες που εισάγουν και εμπορεύονται τα καύσιμα και πηγαίνουμε στα πρατήρια ή δίνουμε επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο εγώ και η κυρία Δουλγεράκη να πληρώνουμε οριζόντια την επιδότηση στα καύσιμα ή την επιδότηση αριστερά ή δεξιά ή στο ρεύμα ή από εδώ ή από εκεί? Για ποιο λόγο? Δεν το καταλαβαίνω. Αντί να πάμε στην πηγή του κακού, πηγαίνουμε στον τελικό καταναλωτή και του λέμε, έλα μωρέ, μη σε νοιάζει, εγώ από τον κρατικό προϋπολογισμό που τα λεφτά δεν είναι δικά μου, δικά σου είναι, τα μοιράζω, τα ξαναδίνω. Σου κλέβω 100 και σου επιστρέφω 10. Είναι λογική διακυβέρνηση σε αυτή? Μάλιστα.
Νομίζω ότι είναι παρεμβάσεις οι οποίες είναι κέρυες αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τις συζητάμε και έτσι όπως τα βρίσκουμε μπροστά μας. Αν τώρα αυτό το μέτρο σε ό,τι έχει να κάνει με την δημοσιοποίηση ονομάτων για κάποιον που εσχροκερδεί ή δίνει λιγμένα, αυτή η ιστορία με τα λιγμένα έχει πολλές προεκτάσεις, γιατί και σε πολλούς χώρους που επισκέπτονται παιδιά, δεν εννοώ παιδικούς χώρους και τέτοια, αλλά εκεί που πάνε σε εκδρομές και λοιπά, υπάρχουν αρκετές καταγγελίες ότι ξέρετε τώρα βρήκαμε την ευκαιρία να δίνουμε λιγμένα. Νομίζω ότι είναι κάτι, το 20% να δίνεται δηλαδή της αποζημίωσης στον καταναλωτή, εφόσον είναι αλήθεια και υπάρχουν τα αποδεικτικά στοιχεία. Αλλιώς σαφέστατα ο καθένας από εμάς θα αναλάβει τις δικές του τις ευθύνες, εφόσον κάνει ψευδή καταγγελία, δεν το συζητάμε αυτό, καλά κάνατε και το είπατε. Νομίζω ότι είναι κάποιες από εκείνες τις προτάσεις οι οποίες μπορούν να πιάσουν τόπο, εάν ωστόσο τις κάνουν δεκτές από τα αρμόδια υπουργεία. Και κάτι άλλο, κυρία Δουργεράκη. Και να είναι το τελευταίο, γιατί ο χρόνος με πιέζει για να κλείσω. Σας καταλαβαίνω, αλλά είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Παρακαλώ, να το πείτε. Είχα πει λοιπόν εδώ και χρόνια. Πάλι επικαλούμε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΕΤ ότι θα πρέπει να επιβραβεύονται οι σωστές επιχειρήσεις και βεβαίως να πηγαίνουν και εκεί οι καταναλωτές. Άρα είχα προτείνει να υπάρχει αυτοκόλλητο σήμα που να λέει ΑΒΓ, δηλαδή όταν έχει ένα Α θα είναι μια επιχείρηση τέλεια ελεγμένη και οικονομικά και ποιοτικά. Το Β είναι χαμηλότερο, το Γ και ούτω καθεξής. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να συμμορφωθούν οι επιχειρήσεις και να ξέρει ο καταναλωτής όταν πάει σε κάποιο μαγαζί τι κατηγορίας κατάστημα είναι. Μάλιστα. Σας άνοιξε ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο θα το συζητήσουμε μετά την κρατάω την επισήμανση αυτή. Λέτε ότι είναι ούτως ή άλλως μία πρόταση η οποία έχει γίνει από εσάς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω πόσο χρόνο πάτε πίσω. Αρκετά χρόνια πίσω. Οπότε είναι κάτι που το αφήνουμε εκεί, γιατί μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα δεν λύνεται, σαφέστατα. Σίγουρα δεν γίνεται, αλλά υπάρχουν ανεπτυγμένα κράτη που το κάνουν. Έχουν αυτό το θεσμό, το κάνουν. Και πάει μια χαρά η αγορά. Μα γι' αυτό σας ρώτησα, επειδή μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, δηλαδή Μεγάλη Τρίτη, την ώρα που μιλάμε για τις ακρίβειες και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και πάμε δεν πάμε και κόβουμε από τη μία και από την άλλη, που έρχεται να κατατεθεί η τροπολογία αυτή για τη δημοσιοποίηση εμπορικών υπονομιών αν κάποιος εσχροκερδεί, γιατί με συγχωρείτε, σήμερα κατατέθηκε, αύριο θα ψηφιστεί και αμέσως εφαρμόζεται, έφυγε το Πάσχα, τελειώσαμε. Ακριβώς. Με αυτή την έννοια το είπα και γι' αυτό και σας πολύ ρώτησα. Πολύ σωστά το είπατε, γιατί είμαστε η χώρα του μετά, δηλαδή της καταστολής. Όχι, δεν είμαι η χώρα και ούτε το δέχομαι αυτό για τον εαυτό μου ή για σας. Είναι αυτοί εκεί πάνω οι οποίοι κάνουν και υποτίθεται ότι με τις πολιτικές τους προσπαθούν να προασπίσουν τα δικά μου τα συμφέροντα. Όλοι μας, όλη η χώρα, όχι, δεν θα μπούμε όλοι μας στο ίδιο τσουβάλι μαζί με κάποιους. Αυτό. Λοιπόν, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση να έχουμε. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Κυρία Δουργεράκη. Καλημέρα σας, κύριε Λεχούλη. Καλή σας μέρα. Γεια σας.